Είχαμε μία βόλτα, αν και ο καιρός δεν είναι πολύ καλός. Κυρίως για χριστουγεννιάτικα δώρα ή για εσάς? Όχι για μας, όχι ακόμα τα χριστουγεννιάτικα, την άλλη εβδομάδα. Παρά τον βροχερό καιρό, πολλοί ήταν αυτοί που πήραν την απόφαση να βγουν με τις ομπρέλες τους για μία κυριακάτικη βόλτα στην αγορά. Ανοιχτά ήταν τα μαγαζιά, τα οποία λόγω των ημερών ακολουθούν εορταστικό πρόγραμμα, με τον κόσμο να χαζεύει τις στολισμένες τους βιτρίνες. Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι μου αρέσει να είναι συνέχεια ανοιχτά και Κυριακή και όλες τις μέρες. Ο καιρός είναι σαν και εμάς, πάει μου φαίνεται. Κάνα δύο δουλίτσες, ναι. Κάνα δύο πραγματάκια που θέλω να δω. Δηλαδή χριστουγεννιάτικα δώρα για εσάς? Τώρα αυτή τη στιγμή κάτι για μένα, ναι. Κατεβήκαμε, ψωνίσαμε λίγα πράγματα, εντάξει. Γεμάτη ήταν όλο το πρωί η κεντρική δρόμη του Ηρακλείου από κόσμο, που με καλή διάθεση βγήκε να τακτοποιήσει τις τελευταίες εκκρεμότητες αναφορικά με τα δώρα των Χριστουγέννων. Ψωνίσαμε, ναι. Χριστουγεννιάτικα δώρα. Χριστουγεννιάτικα δωράκια πήραμε, ναι. Ό,τι πρέπει για έξοδο. Ο καιρός δεν βοηθάει πολύ, αλλά εντάξει. Έχω ψωνίσει ένα μπουφάν για τον γαμπρό μου, μία φόρμα για την κόρη μου και μία μπλούζα για μένα. Χριστουγεννιάτικα δώρα, δηλαδή, ναι. Ναι. Ωραία είναι. Αν θα βοηθήσει και λίγο ο καιρός, θα ήταν λίγο καλύτερα. Αρκετός ήταν και ο κόσμος που δεν πτωήθηκε από την κακοκαιρία και βγήκε για να απολαύσει τον καθιερωμένο κυριακάτικο καφέ στο κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα, υπό το φόβο της πανδημίας, δεν έλειψαν και οι έλεγχοι για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας.